Γεια σας φίλοι μου. Λοιπόν, στο σημερινό βιντεάκι θα ήθελα να σας δείξω πώς να στέλνουμε ένα email, ένα μήνυμα δηλαδή, μέσα σε ένα άλλο email. Λόγω ότι με ρώτησε ένα άτομο για το πώς γίνεται αυτό, μπορώ εγώ σήμερα να σας δείξω αυτό το πώς γίνεται. Ξέρω ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά πιστεύω ότι ακόμα και τα πιο απλά πρέπει να τα δείχνουμε, διότι μπορεί κάποιος να μην το γνωρίζει. Έτσι λοιπόν, για να στείλουμε ένα email, θα πρέπει αρχικά να φτιάξουμε ένα email, το οποίο μπορεί να είναι είτε Gmail είτε Hotmail. Πατάμε για παράδειγμα create hotmail gmail. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή θα σα δείξω για gmail. Ή ο ίδιο τρόπο παρόμοιο είναι, ο ίδιο τρόπο περίπου είναι και για το hotmail. Πατάμε στο πρώτο. Βάζουμε τα στοιχεία μα, όνομα, επώνυμο, το email μα εδώ πέρα που θέλουμε να είναι. Ένα κωδικό, ξανά πάλι τον κωδικό δεύτερη φορά από κάτω. Ημερομηνία γέννηση, ένα φύλο. Κινητό δεν χρειάζεται να βάλουμε. Βάζουμε ένα email αν έχουμε ήδη, αν δεν έχουμε δεν βάζουμε. Βάζουμε εδώ πέρα τι βλέπουμε στην εικόνα, πατάμε συμφωνώ και πατάμε επόμενο βήμα. Κάπως έτσι είναι και στο Hotmail. Δεν χρειάζεται να δείξω και στο Hotmail και στο Gmail. Απλώς κάπως έτσι είναι και στο Hotmail. Τώρα, θα πατήσουμε να κάνουμε σύνδεση στο Gmail. Αυτό γίνεται από εδώ πάνω. Ή πατάμε connect to ή συνδεθείτε στο Gmail ή connect to Gmail. Μπαίνουμε μέσα κανονικά. Και μόλις μπούμε μέσα στο Gmail μας, θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει πάνω αριστερά compose. Πατώντας εδώ πέρα που λέει compose, εδώ πέρα που λέει to, θα βάλουμε το email που θέλουμε να στείλουμε το μήνυμά μας. Για παράδειγμα, αν θέλω να το στείλω εγώ στο δικό μου. Τώρα, εδώ πέρα που λέει subject, βάζουμε το θέμα του μηνύματος. Για παράδειγμα, δες το μπορούμε να βάλουμε. Εδώ μέσα μπορούμε να γράψουμε το κείμενο που θέλουμε. Για παράδειγμα, καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι από το ανοιχτό βιβλίο. Τώρα, αν θέλουμε εδώ πέρα μέσα, μπορούμε να βάλουμε τα γραμματάκια μας, μπορούμε να τα υπογραμμίσουμε, να τα χρωματίσουμε, να κάνουμε κεφαλαία μικρά, να τα τονίσουμε κτλ. Αυτό γίνεται από εδώ κάτω. Τα επιλέγουμε και πατάμε το καθένα. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε κάποιο αρχείο μας. Πατάμε εδώ πέρα και επιλέγουμε το αρχείο που θέλουμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε κάποιο flash drive. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε μία φωτογραφία. Πατάμε εδώ πέρα και επιλέγουμε τη φωτογραφία που θέλουμε. Τέλος, μπορούμε να βάλουμε κάποιον σύνδεσμο. Σύνδεσμος είναι αυτό εδώ πάνω, το link δηλαδή, στις σελίδες εδώ πάνω αυτό που μπαίνουμε. Και επίσης να βάλουμε κάποια φάτσα. Από εδώ πέρα μας έχει. Αφού τελειώσουμε τη διαδικασία εδώ πέρα και γράψουμε ό,τι θέλουμε και βάλουμε τα αρχεία μας κτλ. Πατάμε send και λέει your message has been sent. Μας λέει το μήνυμά σας έχει σταλεί. Με το που το λέει αυτό, μετά από περίπου ένα λεπτό, το μήνυμα που έχουμε στείλει θα πάει στο email που έχουμε επιλέξει να πάει. Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε ένα email σε ένα άτομο που εμείς θέλουμε. Ξέρω ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά όπως ξαναείπα πρέπει και τα απλά ακόμα να τα δείχνουμε, διότι μπορεί κάποιος να μην γνωρίζει πώς γίνεται αυτό και να θέλει να το χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, να στείλει email σε κάποιον. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!